Una δεύτερο περνά. Vamos, Sara.
τελεία γαλάτα. Γιώτα δεν θα βγει. Έλα Μαριό. Να πει μπράβο. Εκεί που απορροφούσαμε την επιθετικότητα τη Λευκοθέα και είχαμε τις δικές μας ευκαιρίες για να προηγηθούμε, δεν τα καταφέραμε, δεχτήκαμε τον κολ. Εγώ προσωπικά είμαι ευχαριστημένος που την προσπάθεια των παιχτριών μου. Είμαστε μια νέα ομάδα που χτίζεται φέτος από το μηδέν. Και τούτο που πιστεύουμε και εγώ και μαζί με τις παίχτριες μου, ότι στο επόμενο παιχνίδι μου να παίξω με η Λευκοθέα, γιατί δεν το πήγω σταθμό στον Λατσό, να είμαστε καλύτεροι και πιο ανταγωνιστικοί. Καλή συνέχεια στη Λευκοθέα. Σήμερα είχαμε ένα παιχνίδι πρεμιέρα, ένα παιχνίδι το οποίο το κάθε παιχνίδι έχει δυσκολίες και πρέπει σαν ομάδα προσπαθήσαμε να αντεπεξέλθουμε με καθαρό μυαλό και σωστή σκέψη να μπορέσουμε να κάνουμε το παιχνίδι στον χώρο το δικό μας, να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας και να κερδίσουμε το μάτσο. Είχαμε χαμένες ευκαιρίες, 3-4 κλασικές ευκαιρίες, ώστε να τελειώσουμε το μάτσο πολύ γρήγορα. Μετά ο αντίπαλος σε κάποια φάση ισοζύγησε το παιχνίδι, κάναμε τις δύο δικές του κλασικές ευκαιρίες. Αλλά ευτυχήσαμε να προηγηθούμε τουλάχιστον στο ημίχρονο. Τούτο μας βοήθησε να πάμε με μια πολύ καλή ψυχολογία στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν επηρεαστήκαμε ούτε από την αποβολή σε κάποια φάση, διότι μπορέσαν οι παίχτριες μας και να αντεπεξέλθουν στη δυσκολία με την αποβολή. Είχαμε νομίζω καλά διαστήματα στο παιχνίδι γενικά. Σαν πρώτο παιχνίδι με αφήνει ικανοποιημένο. Ελπίζω να γίνει ένα πρωτάθλημα φέτος λίγο πιο ανταγωνιστικό σε όλες τις βαθμίες, έγκαιστες και για τη διαμόρφωση των 2-3 πρώτων θέσεων, ούτως ώστε να έχουν υπομονή και κουράγιο οι ομάδες, οι μικρομεσαίες, να ξεκινήσουν να χτίσουν πάση σε κάποιες βάσεις, ούτως ώστε να μην χαθεί το γυναικείο ποδόσφαιρο. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι οι συνθήκες με τις οποίες δουλεύουμε είναι δύσκολες. Δεν μιλώ μόνο για τη δική μου την ομάδα, μιλώ για όλες τις ομάδες οι οποίες έχουν πενιχρά έσοδα και πρέπει να αντεπεξέλθουν σε πολλές οικονομικές δυσκολίες. Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε κάτι. Η μείωση των ξένων, του αριθμού των ξένων παιχτριών, δίνει έτσι μια ανάσα σε κάποιες ομάδες, ούτως ώστε να μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Μια από τις ομάδες αυτές είναι η Λευκοθέα, η οποία έχει μόνο δύο κοπέλες ξένες, οι οποίες είναι αμυστοί στην ομάδα. Σκοπός μας είναι να κάνουμε μια ομάδα η οποία να έχει μια βάση για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Έχουμε κορίτσια τα οποία είναι δεύτερη-τρίτη ηλικίου, παίζουν βασικές και ευελπιστούμε σε 1-2 χρόνια να κάνουμε μια ομάδα η οποία να μπορεί να κάνει προαθλισμό. Το κάθε τι θέλει το χρόνο του και υπομονή. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Βλέπουμε μπροστά, η συνέχεια θα είναι δύσκολη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τις συμπαίχτριες μου. Έκαναμε όλες ό,τι μπορούσαμε για έναν καλό αποτέλεσμα. Φυσικά ήταν λίγο δύσκολο το παιχνίδι για μας σήμερα, γιατί είχαμε και πολλές ελλείψεις, κάποιους τραυματισμούς και απώλειες παιχτών που δεν μας βοήθησαν να παίξουμε το παιχνίδι που θέλαμε και έφκαλαν και τον προπονητή που τα πλάνα του.
να ευχαριστήσω τον προπονητή που μας βοηθά σε κάθε προπόνηση, όπως και το συμβούλιο που είναι κοντά μας σε ό,τι θέλουμε. Καθαρά για τον αγώνα τώρα να πούμε ότι ήταν ένα ήρσυχο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε, όπως είπα και πριν. Το γήπεδο, εντάξει, σε πολλές στιγμές δεν βοήθησε ούτε μας ούτε φυσικά τους αντιπάλους μας, γιατί στο ίδιο γήπεδο παίζαμε. Ίσως να χρειάζεται να γίνουν κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά τούτον τον τομέα. Αυτά, να ευχηθώ καλή συνέχεια, συγχαρητήρια στους αντίπαλοι στη Λευκοθέα, καλή συνέχεια. Και υπόσχομαι και στον προπονητή και στις συμπαίκτριες μου ότι η ομάδα μας σιγά σιγά να δυναμώσει, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε έτσι αρχικά. Και εντάξει, καλή συνέχεια. Να συμφωνήσω με τα λεγόμενα των προηγουμένων, ότι δεν βοήθησε ιδιαίτερα ο γήπεδο. Αλλά το ναι σημαίνει ότι πρέπει να παραδώσουμε τα όπλα. Πολεμήσαμε το παιχνίδι όσο μπορούσαμε. Ξέραμε το ότι είμαστε με βάση της ιστορίας μας λίγο ανώτεροι τους, αλλά δεν υποτιμήσαμε το παιχνίδι. Μπήκαμε μέσα, κερδίσαμε προσωπικές μονομαχίες. Με αντίξεις συνθήκες και εμείς όπως και η αντίπαλη ομάδα, καταφέραμε να φτάσουμε στην νίκη. Συγχαρητήρια στις κοπέλες, καλή συνέχεια στην ΑΜΟΚ και ελπίζουμε να πάμε να έχουμε μια καλή χρονιά. Στη Χρυσή Ολυμπία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.